Καλημέρα σας αγάπες μου, καλημέρα σας παιδάκια μου, τι μου κάνετε, πώς είστε, είστε καλά, πάντα καλά να είμαστε, είμαι η Μαρίνα Σαραφιμίδου και μαζί σήμερα 8.55 το πρωί θα μιλήσουμε για τις κάρτες τα ρωτή σήμερα, στις συμβουλές βέβαια και θα έχουμε και την κάρτα της ψυχής μας, τι θέλει να μας πει αυτή η συμβουλή, ε, να πω χρόνια πολλά σε όλους, σε όλους που έχετε Γενεθλία, που έχετε γιορτή, εμάς σε περιπτώσεις κάτι γιορτάζεται, να τα γιορτάζουμε αυτά. Η πρώτη καρτούλα λοιπόν έχουμε το 7 του αέρα που μας λέει ότι κάποια σχέδιά μας χρειάζεται να τα αναθεωρήσουμε γιατί, γιατί κάποια πράγματα δεν γίνονται, δεν γίνονται ή δεν φαίνονται να γίνονται όπως τα θέλουμε. Άμα ψάξετε δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού ή της κάθε ε, ε, ιδέας, ε, σενάριο, ε, πραγματοποίηση αυτή, αυτής της ιδέας θα δούμε ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται όπως τα θέλουμε εμείς να γίνουν ε, είτε γιατί παρισφρίουν και κάποιοι άνθρωποι <laughs> πες ε, πλάκα μας κάνεις, ναι ε, ε, μέσα σε αυτά, δεν θα σας κάνω πλάκα ή υπάρχει ένας κακός συγχρονισμός τα άστρα δεν είναι και πάντα τόσο πολύ εύκολα αν μιλήσουμε για την αστρολογία. Υπάρχουν και θα γυρίσουν ανάδρομοι όλο τον Αύγουστο και από Σεπτέμβριο ε, θα έχουμε περισσότερες δυσκολιούλες παρά ευκολίε, ό,τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Αν βλέπετε, και αν με παρακολουθείτε, ε, κάνετε και ε, μια εγγραφή και εδώ και στο YouTube μπορείτε να μου κάνετε και like και comments και σχόλια και τι θέλετε να ακούσετε και αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι εγώ απαντάω σε όλους, τα βλέπω και θα χαρώ να έχουμε και μια επαφή πιο προσωπική αν θέλετε ε, ή έχετε κάποια ερωτήματα να μου πείτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κακό συγχρονισμό όπως προείπα, οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δείτε και να το ξαναδείτε για να τα βάλετε τα πράγματα σε μια θέση. Και όταν τα βάλουμε τα πράγματα αυτά σε μια θέση, να σας πω ότι θα έχουμε μισό λεπτό. Και εδώ να λοιπόν τι θα έχουμε τον ήλιο, τον ήλιο μεγάλη αρκάνα που θα έχουμε ευτυχή κατάληξη όλων αυτών για τα οποία παιδευόμαστε και από την προηγούμενη κάρτα σας το έδειξα, το οποίο θα, θα οδηγήσει σε επιτυχία. Και βέβαια χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Εάν δεν ξέρουμε κάτι μπορούμε να πάρουμε και βοήθεια από άτομα που εμπιστευόμαστε μόνο, γιατί είναι πολύ εκεί έξω που δεν είναι της εμπιστοσύνης μας. Κρατήστε το πολύ καλά αυτό. Σε όποια ηλικία και αν είστε και αν έχετε και την πείρα σε λίγο πιο έτσι όριμες ηλικίε θα το έχετε ήδη καταλάβει. Όμως πραγματικά κοιτάξτε που μας οδηγούν όλα αυτά. Πάμε να δούμε και τις άλλες καρτούλες. Και εδώ έχουμε τον Άσο των Ράβδων που μας λέει ότι ανάλαβε δράση για τις ιδέες σου, να έχεις θέληση, δημιουργία, ενέργεια, έμπνευση θα έχεις δηλαδή και δύναμη και κέρδος από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ο άσος των ράβδων σημαίνουν όλα αυτά, παρεπιπτόντως είναι το στοιχείο της φωτιάς και φυσικά έχουμε νέα ξεκινήματα, πρωτοπορία, ηγεσία, πρωτοτυπία, όλα αυτά μπορούμε να τα φτιάξουμε με λίγο πιο έτσι όχι τόσο εύκολο τρόπο όπως εμείς νομίζουμε και θέλουμε πάντα το θέλουμε αυτό να μην κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας όμως εδώ σου λέει ότι μ, ανέλαβε δράση δράση μόνο έτσι θα κινηθούν τα πράγματα και ήρθε η ώρα για την κάρτα και τη συμβολή της ψυχής μας εδώ λοιπόν η καρτούλα μας ρωτάει αν δεν ήταν τόσο εύκολο, θα ήταν τόσο εύκολο γιατί κάτι μου λέει, λέει, μας λέει εδώ ότι είναι δύσκολο. Αν ήταν εύκολο, τι να έκανα. πώς λοιπόν να το δω αυτό που πραγματικά θέλω να πάρω την υποστήριξη και την βοήθεια και την οδηγία από το σύμπαν. Αν λοιπόν ήταν εύκολο, θα χρειαστεί να το δεις από την πλευρά ότι δεν είναι δύσκολο. Μπορείς να απευθυνθείς σε αυτό που πραγματικά πιστεύεις, στις δυνάμεις του σύμπαντος, στον Θεό, στα αστέρια για τους συμπαντικούς, τους αγγέλους που μας καθοδηγούν, ε, όλες τις δυνάμεις που πιστεύουμε. Η λύση θα βρεθεί. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα, αν σου λέγανε δηλαδή ότι ήταν εύκολο, αυτό που τώρα σου φαίνεται δύσκολο και δεν μπορείς να πάρεις την απόφαση. Άρα λοιπόν αν ήταν εύκολο είναι αυτή η καταπληκτική ώρα, αυτό το καταπληκτικό βήμα που πρέπει να κάνεις και έχεις και την βοήθεια από το σύμπαν που περίμενες και την καθοδήγηση από το σύμπαν. Είναι δηλαδή είναι θέμα μυαλού να μπορέσουμε να το δούμε αν πραγματικά ήταν εύκολο αυτό το δύσκολο που νομίζουμε τι θα κάναμε. Θα κάναμε όλα αυτά που είπαμε. Λοιπόν, και αυτό που θέλει η ψυχή μας τελικά να ακούσει, είναι ότι μπορείς να γράψεις τέσσερα πιθανά σενάρια που θες βοήθεια. Τέσσερα είπα δέκα. Αλλά εσύ γράψει και τέσσερα μα θες. Δέκα πιθανά σενάρια. Αν πραγματικά δηλαδή θέλεις να βοηθηθείς, γιατί αυτό θέλει η ψυχή σου, θες λίγο βοήθεια, θες λίγο σπρόξιμο, γιατί πραγματικά θα γίνουνε. Έχεις καλέσει τα πάντα ή αν θες μπορείς να καλέσεις όλες τις δυνάμεις, όπως είπαμε, του σύμπαντος και να δεις πολύ απλά ότι αν το πιστέψεις θα γίνει. Εφικτά πράγματα, εφικτά πράγματα, ένα-ένα τη σειρά και θα γίνουν. Η κάρτα μας λέει ότι πίστεψέ το και θα γίνει. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο το έχεις κάνει. Το φαντάζεσαι δηλαδή. Πολλά φιλάκια, σας αγαπώ. Καλημέρα.